Παιδιά, εδώ έχει κάτι εκτάσεις τεράστιες με ακτινίδια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πώς είναι τα ακτινίδια. Εγώ να πω την αλήθεια ότι στην αρχή πριν δω στο μοναστήρι, στα Σαββατιανά, νόμιζα ότι τα ακτινίδια ήταν, ας πούμε, καμία σχέση με το δέντρο. Κάνε, δεν έχω θέμα. Κάνε, εγώ λείπω να αποδείξω κιόλα. Έλα σου πω. Αυτά τώρα τα ξεκινάς και τα κάνεις κρεβατίνα, ε. Ναι, βασικά έγινε η κατάσταση με τα σύρματα πριν χρόνια όταν το αίσθησα. Ναι. Και μετά θέλει Θέλει λέει τα σύρματα, στο. Άρον-Άρο, Ναι, τα σύρματα θέλει να τα βάλει από νωρίς, ναι. ε. Ναι. Και μετά θέλει στο κλάδεμα και μετά στο δέσιμο να τα απλώσει ή όπω θέλει πάνω Α, να να τα πηγαίνουν. κάνεις κρεβατίνα, στο Ναι, πούμε, για να τα... να τα κάνει. Δηλαδή, τα κλαδεύεις εδώ, αμπέλεις εδώ, κάπως έτσι. Αμπέλεται δεν είχα ποτέ, δεν ξέρω, Να, αλλά τα κρεβατινιάζεις πάντως. κλαδεύεται, ναι, πώς σου πω, δηλαδή αυτό το κλαδί ας πούμε, που έχει πάνω ο καρπούς θα κλαδευτεί κάπου εδώ παράδειγμα. Θα Αυτό φύγει το τώρα έχει υπόλοιπο. διάφορες ποικιλίες που είναι, ας το πούμε, πιο Ναι, μεγάλα, πιο αυτή είναι η μικρά. Είναι... πιο τυπική, η Hayward. Α, η Hayward. Τα άλλα που είναι τα πρώιμα λέγονται τσαχυλίδι. Α, Εκείνα, είναι... αυτό ας πούμε θα γίνει 110 γραμμάρια περίπου καρπός, Ναι. δηλαδή περίπου διπλάσιο, πόσο που κάνα μεγάλο έχει εδώ. Σαν αυτό περίπου και λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Εκείνα τα, η άλλη ποικιλία είναι Λίγο πιο... Α, σαν μελιτζάνα είναι γίνεται. μελιτζάνα, Ναι. ναι, είδες, πιο χοντρό. Ναι. Αυτό τώρα, το δέντρο, πόσα χρόνια κάνει για να Τέσσερα, παράγει? 3-4 χρόνια. 3-4 Ναι. χρόνια. Τέσσερα Θέλει, στο πέμπτο δηλαδή, θα θέλει. πάρεις Θα κάποιο αρχίσει φούρνο να παραγωγή. παίρνει. Ναι. Αυτό τώρα πόσο περίπου χρονών είναι? Αυτό το βάλω το 15. Το 15. Το Δηλαδή 15 και περίπου τώρα. ήταν 2 ετών τα φυτά. 9 χρονών. Α, Ναι. ήταν και 2 ετών. Ναι, ήταν και 2 Ήταν ετών, ναι. μεγαλοπάλα τα Και πήρε. τώρα έχω που παίρνω παραγωγή καμιά 4 χρόνια παίρνω φούρνο παραγωγή. Αυτά ξεκινάνε τώρα και έχουν ανθό, έτσι. Άρα, Ναι, στον το ανθό θέλουν, να το πούμε, κάποιο επικονίασμα είναι. μέλισσες. Α, οι Γίνεται από μέλισσες μέλισσες, ναι. που Ναι, βοηθάνε, που αυτές υπάρχουν. θα κάνουν την πολύ τη δουλειά. Κάποιοι βάζουν μέσα τρακτέρ και φυσάνε κάτω με την τουρμπίνα για να Ναι. σηκωθεί πάνω, αλλά σηκώνεται και πολύ σκόνη, πολύ σκουπιδαριά μαζί. Ναι, άρα δεν κάνει. Και στην ουσία Για να κάνει αποδίδει τις αέρα, ας το μέλισσες. πούμε, Ναι. ναι. Αλλά άμα έχει, ας το πούμε, ένα μελισσόκηπο δίπλα, είναι ό,τι καλύτερο, Ναι, ε. έχουν σε πολλά σημεία μέλισσες εδώ από το χωριό, Άρα μελισσάδες. κάνουν τη δουλειά Και η τους. μέλισσα έχει πόσα, 5 χιλιόμετρα ακτίνα, Και το οπότε μπαίνει. λιπασματάκι, νητροκάλι, τι βάζετε? Αυτό το τώρα είναι λίγο απ' όλα. Είναι Μια μίξη, ας το πούμε. 13-7-37 νομίζω. Θέλει Ναι. περισσότερο κάλι, άζωτο, τι θέλει το φυτό? Στην αρχή θέλει πιο πολύ το Μάρτιο που πέφτει το γερμανικό είναι πάλι ισορροπημένο. Ισορροπία σε όλα Δεν έχεις δηλαδή. πρόβλημα να σε δείξω. Όχι. Αργότερα από το καλοκαίρι πάει προς το κάλιο. Κάλιο. Για να ψαχνώσει, να Δηλαδή γλυκάνει, να πάρει τα. μειώνεται η δόση μπροστά, άζωτο Άζωτο φόσφορα και βάζουμε και κάλι πάει για προς το να κάλιο, θα δώσουμε. πάρει όγκο. Αυτά τώρα, ο αθώος πότε είναι περίπου? Μάιο, Το τέλη Μάιο. Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Εκεί γίνεται η απεικονίση της μέλισσας. Ναι. Και μετά αρχίζει και φουσκώνει ο Ναι. καρπός Μετά και. μέσα σε 10 μέρες βλέπεις από εκεί που το άνθος θα γίνει σαν ελιά. Ναι. Και μετά θα πάρει όγκο. Και αυτά τώρα πότε η συγκομιδή του? Νοέμβριο. Νοέμβριο, Τέλη Οκτωβρίου, εκεί μετά τις παραλάσεις, Α, εκεί. τόσο πολύ Ναι. δηλαδή κάνει, ε. Ένα εξάμεινο κάνει, ναι. 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 Το μεγάλο του πρόβλημα ποιο είναι? Πρόβλημα. Κοκοσάλια και τέτοια, αυτό δεν πιάνει, έχει καιρός. Με τις παγωνιές κάποια αρρωσταίνουν, λέγεται ίσικα η αρρώστια που εμφανίζουν. Ναι. Και βλέπουμε αυτό ας πούμε που αρχίζει και ξεφοδίζει Ναι, 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 ναι. ο Ο κορμός, κορμός. αυτό την παγωνιά είναι. Αυτό δεν είναι δείγμα ότι δεν το έχει αρρωστήσει, απλά το έχει επηρεάσει λίγο. Αυτό όμως δεν παίζει σημασία, στο πούμε, το πότισμα που του κάνεις. Όχι, καμία Γιατί σημασία. βλέπω ότι εκεί που πέφτει το νερό, εκεί είναι που έχει σκάσει, Όχι, όχι. καμία σχέση, αυτό την παγωνιά γίνεται. Από την παγωνιά, Την ε. παγωνιά το χειμώνα, ναι. Που ποτίζεις όμως και το χειμώνα, δεν Όχι, ποτίζεις? Δεν ποτίζεις το το χειμώνα. χειμώνα μόνο από το βροχή, ότι πέσει. Θέλει αυτό το ποτισμό ή ξέρω εγώ το μακαρόνι ίσως θα είναι καλύτερα ή δεν έχει βάλει. Αυτό στην αρχή. Κάποιοι μετά από χρόνια το συγκεντρώνουν τα λάστιχα επάνω Ναι. και κρέμεται στην ουσία το μπεκάκι και πάει μεγαλύτερη ακτίνα. Α, θέλει, Μεγαλύτερη ας το διάμετρο. πούμε, το ριζικό του Ναι, να να έχει απορροφήσει όσο πιο πολύ. Γιατί περισσότερο. λένε ότι όσο είναι πάνω τα κλαδιά, τόσο είναι κάτω και η Α, ρίζα. άρα δηλαδή έχει και εδώ ρίζες, άρα Στη όσο θεωρία, πιο έτσι. ψηλά. Θεωρητικά, ναι. Ναι. Αλλά άμα ανεβάσει τα λάστιχα επάνω, τα τρυπάνε πουλιά. Τα λάστιχα. Ναι, έχονται πουλιά και τα τρυπάνε. Τα λάστιχα. Τι πουλιά είναι Ναι. αυτά? Ξέρω εγώ. Όχι ποντίκι. Με μεγάλο ράμφος. Ναι, και Ναι. τρυπάει το για να βρει νερό, ας το Ναι. πούμε.
Ενώ όταν είναι κάτω, ας πούμε, δεν μπορείς να βάλεις με σινέζα για να κόψεις το τραυματίζεις. Ναι. Έντομα και τέτοια, ας το πούμε, να κάνουν ζημιά. Όχι, όχι. Έχει πολλές αράχνες, αλλά αυτές κάνουν και καλό. Ναι. Ενώ κάποιοι να τσιμπάει όπως η βρούμε παπαδιά. Όχι, δεν είναι ποτέ τέτοιο. Δεν έχετε τέτοια. Άρα, ας το πούμε, είναι αθεκτικό φυτό. Ναι. Γενικά, ναι. Δηλαδή και με... Θέλει παγωνιά το χειμώνα για να κοιμηθεί, για να πέσει σε. Α, για να έχει, ας το πούμε. Ναι. Θέλει να είναι 10-15 μέρες. Αλλά αν κάνει παγωνιά παραπάνω από ένα μήνα, που δεν κάνει ψάρα τώρα, έχει χρόνο να κάνει παγωνιές. Θέλει να ξυπνήσει την ώρα του, ας το πούμε. Και μετά το κάποιο αρρωσταίνουν. Και άμα του χαλάσει ο φλοιός, κάποια στιγμή παθαίνει. Ναι. Παθαίνει. Δηλαδή, δύο, ας πούμε, που θα δεις που έχω, τα έχω. Είναι νεόφυτα. Ναι. Είχα να ρωτήσει τα κάτω. Και τα άκοψε και βάλες άλλο. Τα άκοψα, έβγαλα τη ρίζα από κάτω, έφερα φρέσκο χώμα. Για να έχει το. Ναι. Φρέσκο χώμα και ξαναχύτεψα φυτό τριών ετών. Αυτό τώρα γεννώνεται πάνω εδώ, δηλαδή είναι μαλακό και το τρως και το κόβεις κατευθείαν ή το μαζεύεις πιο αγκουρό, ας το πούμε και... Μετά στις 15 Οκτωβρίου βγάζει το Υπουργείο ανακοίνωση ότι μπορείτε να μαζέψετε. Όταν παίρνουν δείγματα από πολλά περιβόλια από όλη την περιοχή από εδώ, βλέπω τα ζάχαρα. Α. Άμα τα ζάχαρα είναι από ένα... Το pH και τα ζάχαρα, άμα είναι από ένα ποσοστό και πάνω, πάει να πει ότι είναι έτοιμα για... Α, δηλαδή έχετε κάποιος δηλαδή και σου κάνει ένα έλεγχο πριν σου πει κόψε. Αλλά γενικά μετά τις επαναλλάσεις, δηλαδή τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, εκεί είναι που... Εκεί που ξεκινάνε. Ξέρουμε ότι είναι έτοιμα για... Ενώ τα πρώιμα, εκεί είναι με τέλη Σεπτεμβρίου. Ένα μισή μήνα πιο πριν. Και οι τιμές πώς σημαίνονται αυτές? Γιατί τώρα, πάντα το... Έχει πάρει... Πέρυσι ήταν ρεκόρ... δεκαετιών. Όλοι πουλήσανε κοντά στα 90 λεπτά, 1 ευρώ κάποιοι. Ναι, κάποιοι τα ακούνε και γελάνε, γιατί στο εμπόριο το βρίσκεις 2, 3 και 4. Ναι, καλά, αυτά που έχει τώρα στο εμπόριο τώρα είναι τα εισαγόμενα που είναι από Νέα Ζηλανδία. Τα δικά μας εδώ από την περιοχή και πολλά φεύγουν Γερμανία, εκεί κάτω χώρες. Κάποτε πήγαινα στη Ρωσία, τώρα με τον πόλεμο σταματήσανε. Δεν τα παίρνουν εκεί. Συνήθως στο σούπερ μάρκετ τι τιμή έχει το νεκτάρι, το ακτινίδιο? 2,5-3 ευρώ. 2,5-3 ευρώ. Όχι τώρα που είναι εισαγόμενα. Ναι, όταν ναι. Έχουμε παραγωγές το ναι. Πούμε. Και πού βοηθάει το... Έχει φοβερές ικανότητες το φρούτο αυτό. Πολύ βιταμίνη C. Βιταμίνη C. Λένε ότι στα 100 γραμμάρια ακτινίδιο έχει σχεδόν μισό κιλό βιταμίνη C όσο το πορτοκάλι. Δηλαδή αυτό που λένε ο μύθος το πορτοκάλι είναι, ξέρω εγώ τρώει πορτοκάλια, είναι λίγο... Για εκείνο ισχύει. Ναι, αλλά όταν μου λες ότι... Αλλά αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Και είναι και ωραίο σαν γεύση. Ναι, όταν το πετύσεις θα το πούμε και είναι και γενωμένο αλλά και έχει πάρει και τα ζάχαρα. Αλλά... Έχω δοκιμάσει να κάνεις μαρινάδα για κρέας. Το μαλακώνει ναι. Πιο πολύ από το λεμόνι. Σοβαρά. Ναι. Έλα βρε, να έχει ένα μυστικό ωραίο. Έχω δοκιμάσει σε κοτόπουλο, χοιρινό και σε προβατίνα. Έλα βρε. Και το έχεις κάνει δηλαδή μαρινάδα, το έχεις αφήσει στο ψυγείο ναι. Μια μέρα για το... Μια μέρα, δύο ώρες. Δύο ώρες, Πριν το ψήσω, δύο ώρες με λίγο ελαιόλαδο. Ένα ακτινίδιο, 100 γραμμάρια ένα ακτινίδιο για ένα κιλό κρέας. Ναι. Ναι, αλάτι, πιπέρι. Και άστο δύο ώρες και το κρέας στο μανακόλι γίνεται. Ασχολείσαι λαϊκή με τη μαγειρική? Ναι, σαν χόμπι. Παντρεμένος? Όχι, μόνος. Μόνος σου. Ακόμα ναι. Παιδιά, τον okay. Βγάλω σε πλειστηριασμό. Τιμή εκκίνηση. Είσαι από εδώ, από το χωριό εδώ? Ναι, Κανόχωρο, ναι. Ναι. Ο πατέρας είχε αυτή την καλλιέργεια. Όχι, ο πατέρας με τις αγροπλάστες, καμία σχέση. Καμία σχέση. Άρα σου ήρθε, ας το πούμε, να κάτσει στο χωριό. Και είχαμε το χωράφιο του περιβόλι. Υπήρχε, καθότανε, εδώ όλη αυτή η περιοχή. Όλη μα είδα, εγώ είδα και λέω τι είναι αυτά τώρα. Ναι. Και κατεβαίνω το χωματόδρομο. Έχει καλό χώμα, έχει καλό pH για ακτινίδιο. Για ακτινίδιο, ναι. Όλη αυτή, ας πούμε, αυτό τώρα εδώ είναι τρία στρέμματα. Πέντε στρέμματα είναι αυτό. Ναι. Όλο αυτό, ας πούμε, ο μικρός κάμπος από ναι. Εδώ βγαίνει κάτω προς. Ξέρετε από την περιοχή γενικά. Όχι, δεν πρώτη φορά. Καλυθέα και μετά φεύγει κάτω προς παραλία, προς ναι. Τα μάσκαλα, όλο αυτό είναι για ακτινίδια. Και καλύτερα χώματα έχουν πιο νότια. Πλάκα Λιτοχώρου, Γρίτσα, εδώ πιο πάνω, στα χωριά κάτω τον Όλυμπο, Βροντού, Δίων. Πόσους κάτοικους έχει εδώ το χωριό? Ούτε χίλιους. Α, είναι μεγάλο χωριό. Ναι. Είναι μεγάλο και χωριό. Έχει πολλούς, όλοι σχεδόν είναι παραγωγή ακτινιδίων. Όλοι αυτοί είναι ίδια. Ναι. Δηλαδή στους 100 έχουν οι... Άρα επιμήτες. Έχετε σχολείο, υπάρχει σχολείο δημοτικό. Ναι, έχει σχολείο δημοτικό. Άρα κρατάει ακόμα τον κόσμο, ας το πούμε. Ναι, είναι επειδή κοντά στην πόλη. Ναι.
Εσύ είσαι σπουδάσει κάτι, είσαι. Πληροφορική, αλλά. Πληροφορική, σαν το γιο μου. Ναι, και δουλεύω τώρα καμία σχέση με το αυτό που σπούδασα και έχω και αυτό παράλληλα και έτσι τη βγάζω. Και μια χαρά. Ναι. Ωραίο. Και είσαι και στο αγαπημένο σου τόπο. Ναι, εδώ. Εδώ, στον τόπο μας, ναι. Ωραίο. Παιδιά, μάθαμε πάντως για τη μαρινάδα που δεν το έχουμε ακούσει. Δοκίμασε το, ναι. Είδαμε και τα χτινίδια που πάρα πολύ. Εγώ, αν μου λέγανε χτινίδιο, το είχα συνδυάσει κάτι με πατάτα, ας το πούμε. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν μέσα στο χώμα. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει έτσι. Καμία σχέση. Και έλεγαν ότι είναι κάτι. Αυτό... Έλεγα, θα σου έδινα να κόψει κανένα δύο. Όχι, όχι, αφού δεν, τώρα, ναι. Δεν είναι έτοιμα. Μα όταν μου λες ότι. Όταν μου λες ότι το Νοέμβριο, ας το πούμε. Αν το κόψει, είναι μέσα λευκό άσπρο. Μα δεν είναι. Δεν είναι ακόμα, είναι σαν πέτρα. Ποια χωριά είναι τώρα εδώ έτσι. Καταρχήν, έχεις εσύ ακούσει για τον Κλείδωνα? Τι είναι αυτός? Αυτό ήταν παλιά, ήταν ένα έθιμο που παίρνανε τις κολαΐνες από την Πρωτομαγιά και τις σκέγανε και πηδούσαν τα παιδιά από πάνω. Μόνο σαν όνομα. Μπορεί να έχω δει κανένα δυο πράγματα στην τηλεόραση, αλλά δεν μου λέει κάτι. Αλλά το έχω ακουστά σαν όνομα. Τώρα που το είπες, ναι, κάτι μου θυμίζει. Το χωριό πώς λέγεται εδώ? Γανόχωρα. Γανόχωρα. Ναι. Έχει κάποια ιστορία? Ήταν δύο χωριά έξω από την Κωνσταντινούπολη. Γάνος και Χώρα. Ναι. Και από εκεί έφυγαν μετανάστες, ήρθαν εδώ και κάνανε από τα δύο χωριά Γανόχωρα. Το Γάνος και Χώρα. Ωραίος. Μια χαρά. Ήταν καμιά ώρα πριν από την Κωνσταντινούπολη. Ωραίοτατα. Νικόλα, ναι, να είσαι καλά. Γερός δυνατός. Να είσαι έτσι με το χαμόγελο. Και ευχαριστώ και για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. θα προσπαθήσω να έρθω τον Νοέμβριο για να έρθουμε να τα δοκιμάσουμε πάνω. Τέλο Οκτωβρίου, Νοέμβριο, όλο το χωριό είναι με τεράστιο κοτάξι. Βλέπει παντού τρακτέρ. Α, είναι πάνω και κόβουν. Όλο αυτό τώρα είναι χειρονακτικό, δηλαδή, έτσι. Ένα-ένα το κόβει. Ένα-ένα το κόβει. Πρέπει να έχει να κανονίσει την περιοχή να έχει άτομα για να κόβουν, να σου συγκομιδεί και άλλα άτομα να φορτώνουν τι κάσει από το τρακτέρ. Και υπάρχει σύλλογο και τα πηγαίνετε, τα ζυγάζετε. Ο καθένα έχει τον εμπόρο του. Έρχονται έμποροι από Λάρισα, από Βέρεια, από Θεσσαλονίκη. Α, και του τα έχει έτοιμα, το πούμε, και τα φορτώνει, τα ζυγίζει, τα παίρνει. Όχι έτοιμα, αυτό έχετε μια μέρα πριν. Με το φορτηγό φέρνει τις κλούβες. Την επόμενη μέρα έχουμε κανονίσει, έχουμε άτομα τρακτέρ. Χέρια πολλά, ας το πούμε. Ναι. Και την άλλη μέρα πρωί έρχεται το φορτηγό μπροστά, παρκάρει και φορτώνουμε. Τουλάχιστον δεν έχει όπως το κεράσει σκάλες ιστορίες. Είναι γενικά εύκολο. Είναι πιο... Έχει την κουρασή τώρα, δεν είναι ούτε καπνά. Αλλά ούτε δεν είναι και το ευπαθή, ας το πούμε, που θα σου ζουλήσει να κεράσει. Θα... Όχι. Τώρα, άμα ένα καρπό σε συγκομιδίω με τύχη και το τραυματίσει λίγο. Το πετάς για να μην σαπίσει τα υπόλοιπα. Ο βοτρίτης τους κάνει ζημιά? Έχει βοτρίτη? Όχι, ούτε. Όχι. Άρα είναι πολύ ανθεκτικό. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Bye. Γεια. Αυτά εδώ παιδιά από τον Νικόλα. Να είναι καλά που τον πετύχαμε. Εδώ λιπαίνει. Ακούσατε πληροφορική. Είχε εδώ ένα χωράφι. Ανεξοποιητού. Δεν την βρίσκω τη λέξη. Ο Τζιμάκος, καλοτάξιδος, καλορίζικος, μέσα στα χόρτα, έτοιμος για εξορμήσεις.